Τη συμπαράσταση των φιλάθλων του έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός Βόλους στο αυριανό παιχνίδι με την επισκοπή στις 6 στο ΕΑΚ για να καταφέρει να αφήσει πίσω τις μέτριες εμφανίσεις και τις ήττες και να επιστρέψει στο δρόμο των επιτυχιών. Η νίκη στην αυριανή αναμέτρηση κόντρα στην ομάδα του Ρεθύμνου είναι μονόδρομος για τους Ερυθρόλευκους που διατηρούν την πρωτοπορία στην βαθμολογία, έχουν όμως χάσει σημαντικό έδαφος στο πλεονέκτημα των επιπλέον βαθμών για τα play-off. Χωρίς τον Δημήτρη Αρβανίτη και τον Ιβάν Καρίλ θα αγωνιστεί αύριο ο Ολυμπιακός Βόλου στον αγώνα με την Επισκοπή. Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός εξακολουθεί να αισθάνεται ενοχλήσεις στα πλευρά και προτιμήθηκε από το ιατρικό επιτελείο και τον Ντράγκαν Κοκότοβιτς να μείνει εκτός αποστολής. Το ίδιο συνέβη και με τον Καρίλ, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει εντελώς τις ενοχλήσεις στον προσαγωγό. 19 ποδοσφαιριστές συμπεριλήφθησαν συνολικά στην αποστολή για τον αυριανό αγώνα και αυτοί είναι η Μπρέσκα Γκούρμα Κριστομπάλ, Γεωργίου Γιαλούσης Γκίτκος, Δινόπαπας Ζέρης Ιωάννου, Καπετάνος Καράς Κατσιαρός, Κατσίκης Κοστούλας, Μελίσης Νικολιάς, Παπα-Νικόλας, Πινδώνης και Ρόκας.